Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Το σημερινό βίντεο όμως είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα βίντεο τα οποία έχετε συνηθίσει με την πορεία μας στα Food Champions. Είναι πάλι ένα βίντεο στο οποίο θα προσπαθήσω να προκριθώ στο Weekend League για να κερδίζοντας τον Daily Knockout τουρνουά, το οποίο όπως βλέπετε τώρα και από πίσω μου έχει την βραβείο πέρα από την είσοδο στο Weekend League την μπλούζα της Team Liquid και 2.000 coins. Τα 2.000 coins όμως και το kit δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ουσιαστικά είναι ένα τεστ για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σαν παίκτες και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε στο Daily Knockout χωρίς την πολύ δυνατή μας ομάδα. Και εξηγούμε και πατάω play next match για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Και η ομάδα που αυτή τη φορά θα παίξουμε το Daily Knockout δεν είναι η υπερομάδα που έχετε συνηθίσει, είναι μια silver ομάδα. Με τη μόνη εξαίρεση φυσικά τον τερματοφύλακα να είναι χρυσός για να μην τα τρώει όλα τα γκόλα μάσιτα. Έκατσα, έψαξα, είδα ποιες είναι οι καλύτερες πιθανές silver ομάδες και κατέληξα σε αυτήν. Πήρα ιδέες και από κάποια άλλα βιντεάκια στο YouTube, έβαλα και κάποιες δικές μου ιδέες με κάποιους παίχτες που είχα ήδη στο club. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι μια πολύ αξιόλογη silver ομάδα χωρίς inform. Ήθελα να το κάνω χωρίς inform. Οπότε πιστεύω ότι αυτή είναι από τους καλύτερους παίκτες. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να σας τα δείξω γρήγορα πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Και έχουμε τον Howard στο τέρμα, ο οποίος είναι χρυσός goalkeeper, εντάξει, απλά για να μην τρώει όλα τα goal. Και πάμε στο δεξί άκρο, στο οποίο έχουμε, στο δεξί άκρο της άμυνας, ο οποίος είναι ο Γέντλιν. Έχει high medium στα work rates του, έχει 3 weak foot, 3 skill moves και ουσιαστικά έδωσε περισσότερη έμφαση σε δύο στατιστικά και αυτά ήταν στο pace όλων των παικτών πέραν των παικτών του κέντρου. Δηλαδή στην άμυνα και στην επίθεση έδωσα πάρα πολύ βάση στο pace και ανάλογα με τη θέση του παίκτη στο δεύτερο στατιστικό. Δηλαδή στην άμυνα με ενδιέφερε πέρα από το pace, το defending και το physical. Το defending του Γέντλιν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το physical είναι αρκετά καλό, έχει στάμυνα 88. Οπότε του έδωσα powerhouse για να του ανεβάσει το defending και το passing, γιατί το passing του δεν είναι πάρα πολύ καλό, έχει long passing 53. Οπότε του ανεβάσαμε pace και defending, το passa και defending και το physical είναι αρκετά καλό. Οπότε μετά το center back, το πρώτο center back είναι ο Wine, ο οποίος είναι από τους καλύτερους γιατί όπως βλέπετε έχει 90 pace. Πάρα πολύ καλό και το physical του είναι 78, πάρα πολύ καλά stats για μια κάρτα η οποία είναι silver. Το μόνο που πιστεύω που χρειάζεται το συγκεκριμένο center back είναι να το ανεβάσουμε το defending. Γι' αυτό το λόγο το έδωσα και το sentinel, να το ανεβάσουμε το defending του και το physical. Το passing είναι λίγο ένα θεματάκι, σκέφτηκα να δώσω και στο συγκεκριμένο το το powerhouse για να το ανεβάσω την passa και το defending. Θα μπορούσα να το έχω κάνει αλλά του έδωσα sentinel. Και προχωράμε στον Οπάρα, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ γρήγορος, όπως βλέπετε 78 acceleration και 89 sprint speed. Εξαιρετικό physical, από τα καλύτερα physical που έχω δει για silver παίκτες. Το defending του επίσης πάρα πολύ καλό, του έδωσα powerhouse για την πάσα και το defending. Προχωράμε στον Ματαρίτα, ο οποίος είναι το left back και αυτός όπως βλέπετε decent stats για silver παίκτη. Μετά πάμε στο κέντρο στο οποίο έχουμε τον Ndong, του έδωσα powerhouse όπως βλέπετε και αυτός έχει πολύ μοιρασμένα stats. Μετά τον Jones, ο οποίος είναι μία από τις καλύτερες silver cards που έψαξα για να βρω. Το physical του βλέπετε είναι εξωφρενικό, 85. Πραγματικά από τα καλύτερα physical, κερδίζει πάρα πολλές χρυσές ομάδες, χρυσές κάρτες στο physical. Έχει μάλιστα και 4 weak foot ο Jones, πάρα πολύ καλό stat και high στα work rates του. Μετά πάμε στον Λάμπα. Έχει καεί η λάμπα. Ένα πολύ κρύο αστείο, αλλά έτσι λέγεται δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε αυτά είναι τα stats του όπως βλέπετε και αυτός αρκετά μοιρασμένος. Και μετά προχωράμε στην επίθεση. Έχουμε στο δεξί άκρο τον Λουκεμπάκιο, ο οποίος μπήκε περισσότερο για το chemistry, είναι η αλήθεια, για τον Ndong. Είναι από την ίδια ομάδα, από τη Watford. Επειδή ήθελα να κάνω υβριδική ουσιαστικά εκεί πέρα με παίχτες από το MLS και από την Αγγλία. Βλέπετε το physical του ειδικά είναι απαράδεκτο. 49 στάμυνα θα είναι από τους παίχτες που θα βγαίνουν in-game. Πολύ νωρίς κιόλας. Τον έχω βάλει μέσα απλά επειδή είναι 4-star skiller και έχει και 4 weak foot. Οπότε προχωράμε στον επόμενο παίκτη, ο οποίος είναι ο Jassy Zardes. Είναι ο παίκτης που πιστεύω ότι θα μας κουβαλήσει σε αυτή την απόπειρά μας. Οι περισσότεροι μπορεί να τον ξέρετε από το The Journey, γιατί υπάρχει η εμφάνιση του Zardes στο ταξίδι του Alex Hunter. 4 weak foot, 4 skill moves, high medium στα work rates του. Έχει καλό pace, έχει decent shooting για silver κάρτα, καλό physical με καλή stamina και το passing του είναι λίγο ένα θεματάκι, γι' αυτό και του έχω δώσει το dead eye όπως βλέπετε για shooting και passing. Και πάμε στον τελευταίο παίκτη, ο οποίος είναι ο Mané. Δεν είναι ο γνωστός Mané όμως, είναι ένας άλλος Mané από το MLS, όπως βλέπετε και αυτός με stamina μέτρια. Πολύ καλό pace παρόλα αυτά, είναι και ο Mané με 4 skill moves. Ξέρετε ότι τα χρησιμοποιώ και το όπλο μου με αυτή την ομάδα είναι τα skill moves.
Οπότε αυτά, όπως βλέπετε, οι τιμές τους είναι πολύ φθηνές, 800 coins, 800, first owner 1000, 1700, 600, 1100, 1800, 950, 1800 και ο Howard first owner, δηλαδή 1800 coins είναι το μέγιστο που έδωσε για παίκτη. Και οι αλλαγές έξω αφοσούμενσα από τους καλύτερους παίκτες, τον οποίο εγώ θα τον χρησιμοποιώ προσωπικά ως αλλαγή στο κέντρο. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος θα είναι η αλλαγή που θα μπαίνει στο δεξιά άκρο στη θέση του Λουκεμπάκιο, συγγνώμη. Και θα αλλάζει το σύστημα 4-1-2-1-2 in-game, θα σας δείξω πώς γίνεται. Ο Gray είναι πάρα πολύ καλή κάρτα που παίζει στη Leicester. Και ο Davies θα χρησιμοποιείται και αυτός ως αλλαγή. Οι Browns έχουν μπει για να πέφτει απλά το rating. Οπότε αυτά, το custom tactic είναι στα κυβικά με την κανονική ομάδα που χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε, speed 70, passing 40, organized 40 passing, 50 crossing, 65 shooting, free form στο positioning για το chance creation και 45 pressure, 60 aggression και team width 50 με cover στο defender line. Οπότε, τα instructions δεν έχει νόημα να σας τα δείξω, θα σας τα δείξω κατευθείαν in-game. Και πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο αγώνα. Για να δούμε τι ακριβώς θα καταφέρουμε με αυτήν τη silver ομάδα. Και έχουμε βρει λοιπόν τον πρώτο μας αντίπαλο, ο οποίος έχει απλή χρυσή ομάδα. Είναι καλό αυτό. Δεν έχει icons και τέτοια, οπότε για πρώτο αγώνα πιστεύω ότι είναι ένας καλός αντίπαλος από άποψη ομάδας, τουλάχιστον. Η ομάδα του είναι απλή χρυσή EPL, οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να καταφέρουμε. Και καθώς ξεκινάει το match, δεν θα περιμένω αυτόν αν πατήσει παύση ή όχι. Θα σας δείξω εγώ τι ακριβώς κάνω. Αυτό που κάνω και στην κανονική μου ομάδα, 4-1-2-1-2 το 2. Ο Ζάρντες θα είναι για να σουτάρει με το αριστερό του πόδι. Ο Μανέ θα έρθει από την δεξιά πλευρά. Ο Λουκεμπάκιο συνήθως θα βγαίνει στην αρχή, αλλά θα τον κρατήσω στο καμ προς το παρόν. Και έχουμε τον Εντόνγκ πίσω, τον Τζόνς και τον Λάμπα στα CM. Και πάμε τώρα στα instructions. Stay back while attacking για τους ακραίους back. Man mark, ναι. Και stay back while attacking για το CDM, για το cam stay forward και για τα δύο striker getting behind και press back line. Και πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα, για να δούμε πόσο μπορεί να σταθεί μια τέτοια silver ομάδα απέναντι σε μια χρυσή ομάδα. Εκεί είναι ο Ντόγκ να κλέψει πανέμορφα την μπάλα από το Φιμίνο και ο Ζάρντες είναι στην αντεπίθεση. Και κουτά με το heel to heel flick θα δώσει την μπάλα στον Λουκεμπάκη, ο οποίος θα πλασάρει και δυστυχώς η μπάλα θα πάει στο δοκάρι, σας είπα και θα το ξαναπώ αυτό, δυστυχώς με τις silver ομάδες θα έχουμε πολλές ευκαιρίες οι οποίες θα χαθούν και αυτό είναι το κακό ουσιαστικά με τους silver παίκτες, αλλά θα τον κόψει και ο αντίπαλος. Ο Ζάρντες θα κλέψει όμως πάρα πολύ όμορφα, θα δώσει την μπάλα στον Λάμπα, ξανά Ζάρντες, η μπάλα στον Λουκεμπάκη, στον Jones, ο Jones θα κάνει ένα πανέμορφο dragback και θα βάλει ένα πάρα πολύ όμορφο goal ο Jones. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση με τον dragback. 1-0 μπροστά. Ο Jones, βλέπετε, έχει και τα ράστα. Δυστυχώς, ο παίκτης που συνηθίζω να έχω με τα ράστα είναι ο Ρουτ Χούλιτ. Αλλά τι να κάνουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον Jones. Πάντως, πάντα θα υπάρχει κάποιος με ράστα στην ομάδα μου στο κέντρο. Ο Jones, πάρα πολύ όμορφο shoot. Εξαιρετικό finishing, παρόλο που δεν του φαίνεται στα στατιστικά του. Οπότε, πάμε να δούμε. Και μοιάζει και πάρα πολύ κιόλας με την κάρτα του. Είναι τρομερό το scan που το έχουν κάνει. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα ο Sterling προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Θα γίνει η αλήθεια και θα βάλει ένα γκολ ο Sterling. Έκανε απλά shoot, η μπάλα κέρδισε τον Howard και έχουμε το 1-1 με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Όπως είδατε, ο Sterling ξέφυγε πάρα πολύ γρήγορα, παρόλο που έχουμε αμυντικούς με 90 pace και 80 κάτι ο Πάρα, 84 νομίζω. Οι χρυσές κάρτες είναι τελείως διαφορετικές από τη Silver. Ζάρντες στον Μανέ. Ο Μανέ ξανά στο Ζάρντες. Φεύγει ο Μανέ. Έχει μπει μέσα ο Μανέ. Θα κάνει το σουτ με το αριστερό. Είναι πάρα πολύ κακό σουτ. Ο οποίος νομίζω έχει 3 weak foot ο Μανέ. Αν δεν κάνω λάθος. Και το δυνατό του πόδι είναι το δεξί. Οπότε λογικό να πάει εκεί η μπάλα. Silver και 3 weak foot. Λουκεμπάκι, ο Ζάρντες. Θα δώσει την μπάλα στον Λουκεμπάκι. Εκείνο στον Τζόνς. Ο Τζόνς βλέπει τον Μανέ. Ο οποίος. Πέναλτι. Είναι πέναλτι μάλιστα. Ο Μανέ κερδίζει το πέναλτι από τον Οταμέντι. Και τώρα θα δούμε ποιος είναι ο παίκτης που έχει τα καλύτερα πέναλτι, γιατί δεν το έχω δει καν σαν στατιστικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ο Γέντλιν που έχει μπει. Έχει 38 πέναλτι, μάλιστα, οκ. Λοιπόν, έχουμε 61, 66 έχει ο Ζάρντες. 68 ο Τζόνς. Μάλιστα, άρα μάλλον ο Τζόνς θα το εκτελέσει. Ναι, ο Τζόνς. Οπότε, το στάρουμε με τον Τζόνς. Και θα σκοράρει ο Jones.
Σας είπα, νόμιζα ότι ο Ζάρντες θα είναι αυτός που θα κουβαλήσει την ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον θα είναι ο Τζόνς αυτός που θα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Επίσης πάρα πολύ, να ξέρετε, δεν έχω δοκιμάσει την ομάδα. Έπαιξα μόνο ένα online single match για να δω λίγο απλά τους παίκτες. Μου αρέσει πάρα πολύ ήδη ο Εντόνγκ. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόνς λοιπόν πλασάρει στην κάτω δεξιά γωνία του Χαρτ και έχουμε το 2-1. Πάμε απλά να κρατήσουμε το προβάδισμα γιατί τελειώνει το ημίχρονο. Τελειώνει λοιπόν το ημίχρονο, όπως σας το είπα, 2-1 το παιχνίδι υπέρ μας και όπως βλέπετε έχουμε 5 shoot εμείς και 3 ο αντίπαλος, 2 εμείς on target, 3 εκείνος. Έχουμε πολύ καλύτερο pass accuracy, 88 ενώ εκείνος 82. Υπερτερούμε γενικότερα με την silver ομάδα που έχουμε, οπότε πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγει ο Λουκεμπάκιο και να μπει μέσα η αλλαγή που είναι ο Ενδιαγέ Διεντιού, στον οποίο μάλιστα ξέχασα να δώσω και fitness από ό,τι βλέπω. Οπότε θα τον βάλουμε striker και θα έρθει πίσω ο Μανέ. Να έχουμε τώρα μπροστά δύο παίκτες οι οποίοι έχουν 4 weak foot και 4 skill moves. Οπότε αυτό. Πάμε να δούμε. Λάμπα. Βλέπει τον Αμά. Ζάρντες. Θα κάνει μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Τζάσι Ζάρντες, σας το είπα. Θα είναι ο άνθρωπος που θα κουβαλήσει αυτό το απίστευτο μαλλί, το τρελό μαλλί. Ζάρντες. Είναι το 4 weak foot που σας είπα. Κοιτάξτε τι όμορφη κίνηση έχει κάνει μετά το scoop turn. Έχει χαθεί ο αμυντικός του. Και είναι πραγματικά ένα. Έχει finishing σχετικά χαμηλό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό το shoot. Οπότε 3-1 και πάμε να κρατήσουμε απλά το προβάδισμα. Ο Jones ξανά στον Αμάθ. Αμάθ τον Ζάρντες. Ο Ζάρντες θα κάνει μια κίνηση, θα κάνει ένα ball roll και ένα συρτό shoot. Ο Ζάρντες και ο Τζάσι Ζάρντες θα βάλει ένα καταπληκτικό goal. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση και έχουμε παύση από τον αντίπαλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τζιάσι, Ζάρντες, σας είπα, ο άνθρωπος αυτός θα μας κουβαλήσει σε όλο αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, αλλά θα μας κουβαλήσει σίγουρα. Και για να δούμε τι σημαίνει αυτή η παύση. Και σημαίνει Rage Quit, φίλοι μου. Παίρνουμε με silver ομάδα Rage Quit στον πρώτο αγώνα του Daily Knockout. Σημαίνει πάρα πολλά αυτό το Rage Quit, οπότε προχωράμε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από το πρώτο παιχνίδι της ομάδας. Όπως βλέπετε, υπερτερούσαμε σε όλα τα stats. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε βρει λοιπόν και τον δεύτερο αντίπαλο, ο οποίος έχει μια εξαιρετική ομάδα. Πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Inform Pogba, Inform Griezmann, Inform Gameiro, Inform Fekir, Team of the Group Stage Ben Yedder, τον left back Petit, Inform Mustafi, Once to Watch Laporte, Team of the Group Stage Lloris και το δεξί back δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Οπότε ας κάνουμε την παύση μας να αλλάξουμε αυτά που θέλουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Στους παίκτες που έχουμε και με την ομάδα που έχει ο αντίπαλος ειδικά. Ο Λάμπα βλέπει τον Μανέ. Ο Μανέ θα κάνει ένα drag back για να μπει μες στην περιοχή. Θα δει τον Εντόνγκ έξω. Ο οποίος θα δει όμορφα τον Λουκεμπάκι, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ, low driven finesse, θα κάνει το 1-0. Ο Λουκεμπάκι, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι έχει αριστερό πόδι και έχει 4 weak foot όμως. Οπότε γι' αυτό το έβαλε με το δεξί αυτό το πλασέ. Πάρα πολύ όμορφη πάσα. Έχει περάσει μέσα στην περιοχή, μέσα στην καρδιά της άμυνας ουσιαστικά. Κοιτάξτε, από τον Εντόνγκ. Πολύ ωραία πάσα. Όμορφο πλασέ από τον Λουκεμπάκιο. Το απλό low driven finesse, όπως βλέπετε, το βάζουν ακόμα και silver. 1-0. Προηγούμαστε με αυτή την πολύ δυνατή ομάδα και πάμε να το κρατήσουμε. Το Καντέ. Ο Μπεν Γέντερ μπαίνει μέσα στην άμυνα. Θα προλάβει να σουτάρει και ευτυχώς ο Χάουαρντ θα σώσει την φάση. Μια πολύ κρίσιμη απόκρουση από τον Χάουαρντ. Ο Τζόουνς. Ο Πάρα. Ο Πάρα παραμένει εκεί πάρα πολύ δυνατός. Ζάρντες στον Wine και τώρα μπαίνει ο Ζάρντες μόνος του. Ζάρντες! Τζάσι Ζάρντες! 2-0 στο 40 λεπτό. Πάρα πολύ όμορφο τελείωμα από τον Ζάρντες. Με το αριστερό του. Τρομερό, τρομερό σούτ από τον Τζάσι Ζάρντες. Κοιτάξτε πώς κερδίζει τον Γιορίς. Τρομερό, τρομερό τελείωμα από τον Ζάρντες. Τέτοιο σουτ με weak foot δεν μπορώ να βάλω. Ο Μπέιλ δεν μπορεί να το βάλει αυτό το γκολ. Σας το διαβεβαιώνω με συρτό. Τρομερό σουτ από τον Ζάρντες. Πραγματικά είναι απίστευτη η κάρτα. Πραγματικά σας το είχα πει. Θα μας κουβαλήσει ο Ζάρντες. 2-0 και πάμε να κρατήσουμε το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έχει πολύ δυνατή ομάδα ο αντίπαλος. Ξανά ο Εντόνγκ εκεί. Πολύ όμορφο κόψιμο. Ο Γκαμέιρο. Και θα κάνει μια τρομερή επέμβαση ο Χάουαρντ. Κοιτάξτε τι χάνει ο αντίπαλος με τον Γκρισμάν. Πραγματικά τρομερή απόκρουση από τον Χάουαρντ. Η μπάλα θα πάει στον Τζάσι Ζάρντες, ο οποίος με χείλη του χείλη θα προσπαθήσει να αποφύγει τον Βαράν, ο οποίος θα τον σταματήσει. Κρατάμε το πολυπόθητο 2-0 στο ημίχρονο. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά. Θέλω πολύ να τα δω. Πώς έχει πάει η ομάδα. Ναι, είμαστε αποτελεσματικοί. Έχουμε μόνο 2 σουτ, αλλά έχουμε βάλει 2 γκολ, οπότε είμαστε αποτελεσματικοί.
Αυτό που με χαροποιεί όμως είναι ότι η κατοχή είναι σχεδόν μοιρασμένη με μια πολύ ανώτερη ομάδα και το pass accuracy είναι ακριβώς ίδιο, 94%. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή μας. Μπάλα στον Λάμπα. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Άμαθ. Ο Jones θα σουτάρει και η μπάλα θα καταλήξει με κάποιο πολύ περιπετειώδη τρόπο στα δίχτυα. Από κόντρα, Jones και Ζάρντες είναι οι παίκτες που κουβαλάνε μέχρι τώρα την ομάδα. 3-0 στο 47ο λεπτό και πλέον το μόνο που έχουμε να κάνουμε με αυτόν τον αντίπαλο, ο οποίος έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι απλά να κρατήσουμε το σκορ και να παίξουμε έξυπνα. Δεν υπάρχει λόγος να μπουν άλλα γκολ. 3 γκολ είναι αρκετά, αρκεί να μην φάμε κανένα. Οπότε πάμε να κρατήσουμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Κοντά στον Κομάν είναι ο Ματαρίτα. Εμπαπέ, δεν τα τρώμε αυτά. Και κάνει μια συγκλονιστική απόκρουση ο Χάουαρντ. Κοιτάξτε τι έχει πιάσει. Χρυσό τερματοφύλακα, σας είχα πει, με silver τερματοφύλακα δεν θα μπορούσα να χτυπήσω αυτές τις ομάδες. Οπότε το μόνο που χρειάζομαι απλά είναι ένας χρυσός τερματοφύλακας. Τώρα μπροστά στον Λάμπα, ο οποίος βλέπει τον Ζάρντες. Ζάρντες στον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ αλλάζει την μπάλα με τον Ζάρντες. Ενδιαγέ. Ξανά στο Ζάρντες. Ενδιαγέ θα μπει με στην περιοχή με low driven. Θα γίνει το 4-0 στο 74ο λεπτό. Ο Ενδιαγέ, ο Άμαθ, Ενδιαγέ θα κάνει το 4-0. Σε πανέμορφη συνεργασία με τον Ζάρντες και θα γίνει το 4-0 με έναν αντίπαλο που είδατε τι ομάδα έχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίζει λίγο και το gameplay το ρόλο του. Και κουτά στον Ζάρντες. Ζάρντες παίζει όμορφα με την μπάλα. Ζάρντες βλέπει όμορφα τον Άμαθ που έχει φύγει. Και κουτά η μπάλα στο Ζάρντες και ο Τζάσι Ζάρντες θα κάνει το 5-0 στο 86ο λεπτό. Σας είπα, ο Ζάρντες θα κουβαλήσει. Μπορεί να γίνεται λίγο γραφικό, αλλά ο Ζάρντες πραγματικά έχει κουβαλήσει την ομάδα. Είναι ένα striker πάρα πολύ καλό, silver, και ήταν πάρα πολύ φθηνός για να τον πάρω. Όμορφα όμως θα κλέψει ο Ντόνγκ και έχουμε ακόμη μια ευκαιρία. Ο Ζάρντες θα σουτάρει, ο Τζάσι Ζάρντες, και δυστυχώς η μπάλα θα φύγει out. Ματαρίτα, Καντέ, και εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι με τον Καντέ να κρατάει την μπάλα. Πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι από τους παίχτες. Αρχίζω και εγώ και τους μαθαίνω λίγο περισσότερο τώρα. Ένα εξαιρετικό σκορ, 5-0 με την ομάδα που είχε ο αντίπαλος. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα και όπως βλέπετε στα stats φαίνεται είχαμε 8 shoot on target τη στιγμή που ο αντίπαλος είχε 4 μόνο με αυτήν την ομάδα και εμείς 91% pass accuracy και αυτός 88%. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε στο τρίτο γύρο και όπως βλέπετε εδώ πέρα το δέντρο έχει ξεκινήσει το πρώτο match 4-1, το δεύτερο match 5-0 και πάμε να παίξουμε το τρίτο παιχνίδι. Και έχουμε βρει λοιπόν τον τρίτο αντίπαλο, ο οποίος έχει πιο απλή ομάδα από τον προηγούμενο αντίπαλο, είναι η αλήθεια. Είναι απλή χρυσή EPL, απλά έχει δυνατές μονάδες μέσα, όπως είναι ο David Luiz, ο Aguero, ο Eriksen, ο William, ο Kane και ο Valencia. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ θα γίνει το 0-1, δυστυχώς τον Αγκουέρο δεν μπορείς να το σταματήσεις με κάποιο τρόπο. Εκεί του ήρθε η μπάλα με τη μία, έκανε το shoot με τη μία, οπότε έχουμε το 0-1. Πάμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε με την ομάδα μας. Άρα, Λούκε Μπάκιο, στον Λάμπα, Ζάρντες. Ο Ζάρντες μέσα στην περιοχή. Τζάσι Ζάρντες με το low driven finesse. Στο 1ο λεπτό θα κάνουμε το 1-1, σας το είπα για τον Ζάρντες. Νομίζω ότι κάθε μάτς που περνάει γίνεται όλο και καλύτερος. Πραγματικά είναι εξαιρετική κάρτα ο Τζάσι Ζάρντες. 1-1 στο 1ο λεπτό και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολύ καλό κλέψιμο από τον Ντόνγκ. Λούκε Μπάκιο στο Μανέ. Ξανά στο Λούκε Μπάκιο και εκείνος βλέπει το Μανέ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Εκείνος βλέπει το Ζάρντες και ο Ζάρντες είναι στη μεγάλη περιοχή και θα κάνει το 2-1 στο 16ο λεπτό. Τζάσι Ζάρντες, σημειώστε το όνομα. Remember the name. Remember the name. Τζάσι Ζάρντες. 2-1 στο 16ο λεπτό, με πραγματικά με όποιον τρόπο και αν σουτάρει ο Ζάρντες, η μπάλα μπαίνει μέσα. Πάρα πολύ όμορφο γκολ, ακόμη μια φορά και πολύ όμορφο το build-up play μας. Εδώ ήμασταν και λίγο τυχεροί γιατί ο Γιωρίς την απέκρουσε, αλλά παρόλα αυτά η μπάλα κατέληξε στο τέρμα. Δεν με πειράζει όμως και δεν με ενδιαφέρει γιατί το έχει κάνει πολλές φορές και ο Ντεχέα. Ζάρντες. Heel to heel flick. Θα κερδίσει και μια κόντρα από το Βαλένσια. Μπέρμπασπιν. Βλέπει τον Λουκεμπάκη, ο οποίος θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Λουκεμπάκιο! 3-1 στο 33ο λεπτό με low driven από τον Λούκε Μπάκιο. Είναι αυτό που σας είπα, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει αριστερό πόδι, οπότε γι' αυτό μπόρεσε και το έβαλε το σιρτό. Πάρα πολύ όμορφο γκολ, έχει και 4 weak foot βέβαια, αλλά όλη η προσπάθεια είναι πάλι του Ζάρντες. Πέρασε με όμορφη προσπάθεια το Βαλένσια, κέρδισε και μια κόντρα και το finishing του Λούκε Μπάκιο είναι εξαιρετικό. 3-1 και πάμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Λούκε Μπάκιο, Ζάρντες, Μανέ ξανά. Ο Μανέ βλέπει τον Ζάρντες. Heel to heel flick.
Ο Ζάρντες βλέπει τον Λάμπα. Ο Λάμπα με τη μία το σουτ. Δυστυχώς η μπάλα θα πάει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Τζόουνς είναι εκεί όμως για να κλέψει. Τζόουνς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτό το δοκάρι, φίλοι μου. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο Λάμπα. Λάμπα, στο Λουκεμπάκιο, εκείνο στο Τζάσι Ζάρντες. Δυστυχώς θα μας σταματήσει ο διαιτητής στην αντεπίθεση. Έχουμε παίξει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Και όπως βλέπετε, αυτό φαίνεται και στα stats. Ο αντίπαλος έχει μόνο ένα σουτ, τον γκολ που έβαλε, και εμείς έχουμε 5 σουτ με 3 on target. Συνεχίζουμε να έχουμε καλή ευστοχία πασών, 90% εμείς. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε την αλλαγή, να βγάλουμε τον Λουκεμπάκιο, παρόλο που έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ, και να μπει μέσα ο Ντιαγέ. Ο αντίπαλος έχει βάλει και τον Εμπαπέ από ό,τι βλέπω. Ο Πάρα όμως καταλαβαίνει ότι από δέξι θέλει να γίνει ο Αγκουέρο και πηγαίνει να τον μαρκάρει. Τζάσι Ζάρντες, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Θα κάνει ακόμα μια τρίπλα στον Βαλένσια και μια ακόμα στον Ντάβιντ Λουίζ. Εδώ είναι πέναλτι από τον Τζάσι Ζάρντες. Πραγματικά πήγε στο τέλος να γίνει και το Rainbow. Ήξερα ότι δεν θα το καταφέρει ο Ζάρντες να το βγάλει. Είπα να το δοκιμάσω όμως. Πραγματικά τρομερές τρίπλες από τον Τζάσι Ζάρντες με εξαιρετικό dribbling. Και έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσουμε από το πέναλτι, να κάνουμε το 4-1 αυτή τη στιγμή με το πέναλτι. Θα βάλουμε τον Jones, γιατί ο Jones είπαμε ότι είναι αυτός που έχει τα καλά πέναλτις. Θα διαλέξουμε γωνία και θα σουτάρουμε στη δεξιά πλευρά, που δυστυχώς ο Γιωρίς θα το πιάσει, δεν τον κούνησε και η μπάλα δεν πήγε πολύ δεξιά. Αυτό ήταν το κακό. Προχωράμε να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε από το corner, ίσως ο Ζάρντες από εδώ. Και ναι, πάλι ο τρελός Ξανθός θα το κάνει. Ο Ζάρντες βάζει το τέταρτο γκολ της ομάδας μας στο 63ο λεπτό από κεφαλιά. Ο αντίπαλος έχει πατήσει παύση, που επίσης και αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Εξαιρετικός ο Ζάρντες, πραγματικά κάνει παιχνίδι μόνος του, σας το είπα. Σίγουρα θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Όχι, είναι rage quit. Το κλείνει και ο τρίτος αντίπαλος. Πραγματικά έχουμε δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στους αντιπάλους μας με αυτή την silver ομάδα. Και έχουμε κερδίσει και τον τρίτο αγώνα, όπως βλέπετε εδώ, με ένα shoot μόνο on target ο αντίπαλος. Και πάμε τώρα για το μεγάλο στοίχημα που είναι ο τελικός. Να δούμε εκεί τι θα καταφέρουμε. 4-1 το πρώτο παιχνίδι, 5-0 το δεύτερο και 4-1 το τρίτο παιχνίδι. Και πάμε στον τελικό για να τα παίξουμε όλα για όλα. Και έχουμε βρει λοιπόν τον τελευταίο μας αντίπαλο, ο οποίος έχει απλή χρυσή ομάδα. Δεν έχει icons κτλ. Είναι καλό αυτό. Ομάδα που είναι υβριδική, από Κάλτσι ΟΑ και από Αγγλία με Λακαζέτ, Μπεγερίν και De Bruyne. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, να παίξουμε και σε αυτό το μάτι συγκεντρωμένα και ό,τι καταφέρουμε να κάνουμε. Ο Wine θα κόψει και μπάλα στο Jones. And Dong. Γρήγορο passing game μεταξύ Ζάρντες και Κουτά. Και θα βγει ο Ζάρντες. Θα βγει στο τέτα-τέτ. Τζάσι Ζάρντες. Θα κάνει το 1-0 στο 7ο λεπτό. Με το αριστερό φαρμακερό πόδι του. Με το 4 Wickford ο Τζάσι Ζάρντες. 1-0 στο 8ο λεπτό. Στο τελικό του Daily Knockout. Ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Και πολύ σημαντικό προβάδισμα να προηγηθούμε με την ομάδα που έχουμε στο τελικό του Daily Knockout, γιατί μπορούμε να δώσουμε εμείς οι ίδιοι τον ρυθμό και όχι ο αντίπαλος. Βλέπετε πολύ όμορφη η παλιά του Μανέ στον Ζάρντες, ο οποίος έχει αυτό το πολύ καλό finishing για silver κάρτα και θα κάνει το 1-0. Πάμε να το κρατήσουμε. Ματαρίτα στον Εντόν. Ο Εντόν στον Τζόουνς. Τζόουνς στο Λουκεμπάκιο με τη μία. Λουκεμπάκιο μπαίνουμε στην περιοχή. Η μπάλα στον Τζάσι Ζάρντες, ο οποίος Τζάσι Ζάρντες θα κάνει το 2-0 στο 14ο λεπτό, φίλοι μου. Πάρα πολύ όμορφο γκολ ξανά από τον Ζάρντες. Και όπως βλέπετε, αυτή η silver ομάδα πετάει και παίζουν πάρα πολύ καλά οι παίκτες. Σας είπα, σας το είπα από την αρχή, ότι ο παίκτης που θα κουβαλήσει την ομάδα είναι ο Ζάρντες. Παρόλο που δεν έχει το καλύτερο shooting, είναι παίκτης που θα κουβαλήσει την ομάδα. Εξαιρετικό πλασέ, low driven finesse. Και πάμε να κρατήσουμε το 2-0 σε αυτό το τελικό του Daily Knockout. Γρήγορο passing game με το Μανέ. Ο Ζάρντες προσπαθεί να φύγει ξανά στον Ζάρντες. Τζάσι Ζάρντες, δυστυχώς δεν θα περάσει μπάλα. Ο Τζόουνς είναι εκεί. Ζάρντες, πλασέ. Αχ, δυστυχώς. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζάρντες να κάνουμε το 3-0. Δυστυχώς δεν θα γίνει. Πάλι από την ομάδα. Ο Γέντλιν θα πασάρει στον Μανέ. Ο οποίος Μανέ με χείλ του χείλ θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Και είναι πέναλτι. Ο De Bruyne θα κάνει το μοιραίο λάθος να υποκύψει σε πέναλτι. Αυτή τη φορά θα το ξανασουτάρω με τον Jones, αν και θα ήθελα να το σουτάρει ο Ζάρντες. Οπότε για να δούμε ο Jones αυτή τη φορά τι θα καταφέρει. Δυστυχώς πάλι βρίσκει τη γωνία ο Χαντάνοβιτς και το πιάνει.
Κακή προσπάθεια δύο φορές τώρα με τα πέναλτι του Τζόνς. Έχουμε χάσει πολύ σημαντικό προβάδισμα, ειδικά σε αυτόν τον αγώνα που είναι ο τελικός. Λούκε Μπάκιο, Τζόνς, βλέπει τον Μανέ. Ο Μανέ βλέπει τον Ζάρντες. Εδώ έχει γίνει φάουλ. Ο Ζάρντες θα σουτάρει. Είναι κακό το σουτ, θα αποκρούσει ο Χαντάνοβιτς. Κερδίζουμε όμως το κόρνερ. Λούκε Μπάκιο, στον Οπάρα, εκείνο τον Τζόνς. Ο Τζόνς θα κάνει το dragback και είναι ξανά πέναλτι. Ξανά πέναλτι. Αυτή τη φορά δεν θα ακούσω τα στατιστικά. Θα αφήσω τον Ζάρντες να σουτάρει το πέναλτι. Δεν θα το σουτάρει ο Τζόνς. Νομίζω ότι αξίζει να σουτάρει και ένα πέναλτι ο Τζέσι Ζάρντες. Θα σουτάρω ένα δυνατό σουτ αυτή τη φορά. Δεν θα κάνω αδύναμο με τον Τζέσι Ζάρντες. Για να δούμε. Το βρει ο αντίπαλος. Δεν θα τη βρει. Είδατε, ο Τζέσι Ζάρντες θα κάνει το 3-0 στο 45 λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και βάζουμε πολύ γερά θεμέλια για να κρατήσουμε αυτό το σκορ και να κερδίσουμε τον daily knockout τουρνουά με μια πολύ αδύναμη ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες, με μια silver ομάδα. Οπότε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο De Bruyne είναι ο κάτοχος της μπάλας αυτή τη στιγμή, Λακαζέτ. Εκεί ο Πάρα βρίσκεται για να κόψει και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θέλω πάρα πολύ να δω τα στατιστικά. Πραγματικά ο αντίπαλος μας δεν υπάρχει στο γήπεδο. Έχει 0 shoot με χρυσή ομάδα από EPL. Εμείς έχουμε 6 shoot on target και συνολικά 7 shoot. Κατοχή υπέρ μας 51-49, αν και είναι πολύ μοιρασμένη. Και pass accuracy 89%. Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα βγάλω ξανά τον Λούκε Μπάκιο για να βάλω τον Ντιαγέ. Κάνει το overlap. Και ο Χάμσικ τώρα επικίνδυνα. Θα βγάλει μια επικίνδυνη σέντρα. Ο Πάρα εκεί όμως είναι για να κόψει. Όμως ο Λακαζέτ στην διεκδίκηση της φάσης ξανά. Ντιαγέ, Ζάρντες, έχει φύγει ο Ζάρντες, τον βλέπω ότι έχει φύγει ο Ζάρντες και τώρα βγαίνει μόνος του στην αντεπίθεση. Ο Ζάρντες με αντίπαλο τον Μπεγερίν θα κάνει μια όμορφη τρίπλα ο Τζέσι Ζάρντες και σιρτό σουτ από τον Τζέσι Ζάρντες για να κάνει το 4-0 στο 53 και να σκοτώσει ό,τι ελπίδα είχε ο αντίπαλος. Πραγματικά αυτόν τον παίκτη δεν χωρίζει. Πάνω που πήγα να το πω, you lost your connection to your opponent, που σημαίνει ότι ο αντίπαλος σταμάτησε να παίζει, το παράτησε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όμως τι έκανε ο αντίπαλος, είναι δικό του πρόβλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι κερδίζουμε το daily knockout τουρνουά αυτήν τη φορά με μια ομάδα η οποία κοστίζει νομίζω κάτω από 10.000 και χωρίς χρυσούς παίκτες, είναι μόνο με silver και φυσικά winners of the daily knockout tournament. Παίρνουμε 2.000 coins, παίρνουμε το kit της Team Liquid, ένα εντάξει, okay, ένα decent kit. Και φυσικά την πρόκριση για το Weekend League. Οπότε ας κάνουμε claim τα rewards μας. Όπως βλέπετε ο Ζάρντες παίρνει 10 και όχι απλά 10, 10 με τόνο. Έβαλε και σε αυτό το παιχνίδι 4 γκολ. Πραγματικά ασύλληπτος ο Τζέσι Ζάρντες. Έβαλε όλα τα γκολ της ομάδας. Από μία assist ο Μανέ και ο Ντιαγέ. Και μία ο Λουκεμπάκιο που είναι έξω. Οπότε ας προχωρήσουμε. 4-0 στον τελευταίο αγώνα. Παίρνουμε 2.500 coins. Και πάμε να κάνουμε ένα review. Όπως βλέπετε ο αντίπαλος 0 shoot on target πραγματικά. Το kit λοιπόν της Team Liquid είναι αυτό. Θα το στείλουμε στο club, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Και μάλιστα, όχι, okay, είναι full το transfer list, σίγουρα είναι tradable το kit, οπότε το στέλνουμε στο club. Και πάμε να δούμε την ομάδα. Θέλω να σας πω ότι ήταν η πρώτη προσπάθειά μου. Το κατάφερα με την πρώτη προσπάθεια. Δεν έκανα μοντάζ το βίντεο για οποιαδήποτε στιγμή. Είναι με την πρώτη προσπάθεια. Δεν μπορούμε να μπούμε στο τουρνουά. Και πάμε λίγο να δούμε την ομάδα και να σας πω μερικά λόγια για αυτούς τους παίχτες και να κλείσουμε το βίντεο εδώ. Όπως βλέπετε έχουν τελειώσει και τα contracts. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ο Χάουαρντ στο τέρμα ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά νομίζω στο δεύτερο παιχνίδι έκανε πολύ κρίσιμες επεμβάσεις. Προφανώς δεν θα χρησιμοποιούσα Silver τερματοφύλακα. Εντάξει, οι Silver τερματοφύλακες κάνουν πάρα πολλά λάθη. Οπότε ήθελα μόνο να έχω έναν χρυσό και αυτός να είναι ο Tim Howard. Εδώ βλέπετε. Πάμε τώρα στο δεξιάκρο. Ο Γέντλιν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ γρήγορος και το pace από ό,τι φαίνεται παίζει το ρόλο του στο παιχνίδι, διότι αυτοί οι παίχτες που χρησιμοποιούσα δεν είχαν πολύ υψηλά stats ούτε στο shooting, ούτε στο defending, ούτε στο physical όλοι τους. Είχαν όμως υψηλό pace και αυτό νομίζω ότι είναι που μετράει στο παιχνίδι. Εξαιρετικό δίδυμο πίσω στην άμυνα ο Πάρα με τον Wine. Πραγματικά ο Πάρα είναι από άλλον πλανήτη. Τρομερός, πραγματικά τρομερός. Ο Ματαρίτα ήταν αρκετά μάχημος, φιλότιμος, έκοψε μπαλιές. Να πω την αλήθεια, ο παίκτης εμένα προσωπικά μου φάνηκε λιγότερο ήταν ο Λάμπα. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Φανταστικός ο Jones, εξαιρετική κάρτα πραγματικά. Γι' αυτό και κοστίζει σε σχέση με τους υπόλοιπους Silver λίγο παραπάνω. High τα work rates του, ψηλός, πάρα πολύ καλό. Μόνο λίγο στο pace έχει ένα θεματάκι. Έχει καλό defending, πολύ καλό physical. Shooting καλό, έχει και το 4 weak foot. Ο Ndong μου άρεσε πάρα πολύ ως CM. Ο Ndong ήταν το CDM. Πάρα πολύ καλός, έκοβε πολλές μπαλιές, δεν φάνηκε το χαμηλό του pace. Λουκεμπάκι, ο φιλότιμος και αυτός, έβαλε goal, έδωσε και assist. Το ίδιο και ο Mané. Το ίδιο και ο Ντιαγέ. Γρήγοροι παίκτες με skill moves, αυτό που αρέσει σε μένα και μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όμως, και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε, ο MVP των τεσσάρων αυτών παιχνιδιών ήταν ένας, και αυτός ήταν ο Jesse Zardes. Όπως βλέπετε, έχω παίξει μόνο 5 παιχνίδια μαζί του. Σας είπα το πρώτο match το οποίο ήταν σε online single match, απλά για να τεστάρω την ομάδα, και τα 4 παιχνίδια που έπαιξα στο Daily Knockout. 5 παιχνίδια ο Zardes, 13 goal. Και άλλες 3 assist. Πραγματικά τα στατιστικά του είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τα στατιστικά που έχω με τον Bale. Τρομερός ο Zardes, πραγματικά ψηλός, 6-2, high medium στα work rates, 4 weak foot, το οποίο το είδατε, 4 skill moves, έχει 69 dribbling, το οποίο δεν φαίνεται μέσα στο γήπεδο, φαίνεται ότι έχει τουλάχιστον 80 dribbling, φοβερός. Λίγο το pace του φαινόταν επειδή δεν του έδωσα κάποιο chemistry style για pace. Shooting εξαιρετικό, παρόλο που βλέπετε ότι έχει finishing 68, έχει καλό shot power 76. Το finishing που είναι 68 δεν φάνηκε ούτε σε μία στιγμή. Ο Zardes, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχασε ένα shoot μόνο με το αριστερό του πόδι, ένα πλασεδάκι. Τρομερός πραγματικά, stamina 88, όντως δεν πέθαινε, δεν κουραζότανε, και strength 80 φαινότανε όταν έβαζε σώμα. Τι να πεις για αυτό τον παίχτη, πραγματικά. Χάρμα οφθαλμών ο Jesse Zardes. Σας τον προτείνω αν θέλετε να κάνετε silver ομάδες. Εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός. Και νομίζω ότι αξίζει να αφήσουμε την εικόνα του και να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ήθελα και εγώ να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, να μην έχω συνέχεια την υπερομαδάρα, να έχουμε διαφορετικούς παίχτες, και νομίζω ότι αυτή η silver ομάδα μπορεί να δώσει το κίνητρο σε πάρα πολλούς από εσάς που με ρωτάτε αν η ομάδα μου είναι ικανή να προκριθεί στο Weekend League. Θα είμαι ειλικρινής και θα σας πω ότι το matchmaking θα μπορούσε να είναι χειρότερο, αλλά νομίζω ότι η ομάδα που είχα στον δεύτερο αγώνα ήταν από τις πιο δυνατές που θα μπορούσα να πέσω. Είχε Inform Pogba, Inform Griezmann, Inform Fekir. Ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα τύχης στο matchmaking, αλλά όπως βλέπετε, όταν μια silver ομάδα μπορεί να το καταφέρει, γιατί να μην μπορεί να το καταφέρει και μια χρυσή ομάδα, που οι περισσότερες ομάδες που μου στέλνετε είναι στα κυβικά των ομάδων που παίξαμε στον τελικό και στον ημιτελικό, χρυσές ομάδες από EPL. Σίγουρα μπορούν να το καταφέρουν, αφού μπορώ να το καταφέρω με τον Zardes. Και να πω κάτι τελευταίο, ότι επειδή την προηγούμενη φορά στο Daily Knockout υπήρξαν σχόλια του τύπου «μπαίνεις για να αποκλείσεις παίκτες», νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτός που είχε το μειονέκτημα ήμουν εγώ και όχι οι αντίπαλοι μου. Οπότε το έκανα για να τεστάρω και τη δική μου δυναμική και για να τεστάρω φυσικά και το πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω με μια silver ομάδα. Όταν μπορώ να προκριθώ από το Daily Knockout με μια silver ομάδα, είμαι αρκετά ικανοποιημένος, πάρα πολύ ικανοποιημένος θα έλεγα, και ίσως σε κάποια φάση προς το μέλλον, όταν δεν θα έχει πλέον τόσο πολύ νόημα το Weekend League, να επιχειρήσω και ένα ολόκληρο Weekend League με αυτή την ομάδα. Θα το δούμε αυτό αν θα γίνει. Οπότε αυτά, σε όσους λένε ότι δίνεις λεφτά για να κερδίσεις το παιχνίδι, αυτό το βίντεο νομίζω ότι είναι η τρανή απόδειξη του ότι δεν χρειάζεσαι λεφτά για να μπορέσεις να προκριθείς στο Weekend League. Αυτά από μένα, εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, ελπίζω φίλοι μου να το απολαύσατε, ελπίζω όσο μπορούσα και εγώ να σας έδωσα έτσι χαρά με αυτή την ομάδα, με μια απλή silver ομάδα, όχι με μια απλή silver ομάδα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με μια από τις πιο δυνατές silver, αλλά είναι κατώτερη από πολλές χρυσές ομάδες. Οπότε αυτά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε πάντοτε όμορφα.